Πολλοί άνθρωποι μίλησαν για σένα. Ξεκίνησα πάρα πολύ σοβαρά. Η δόξα σου Ισχύει. Και η φήμη σου προηγείται του ονόματός σου. Μάρκο Σμυρνάκη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Δεν θα μπορούσα να με σε καλέσω, διότι κατάφερες και έγινες πάρα πολύ διάσημος, πάρα πολύ γνωστός μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το καλό είναι ότι έγινες μέσα από τη δουλειά σου. Ναι, πάρα πολύ σημαντικό και όντως είναι κάτι το οποίο δεν περίμενα τέτοια απήχηση. Και κυρίως εκτός Κρήτης τέτοια απήχηση. Δηλαδή έχει γίνει σ' άλλος προς τα έξω. Κυρίως προς τα έξω. Ναι. Γιατί για μας, και να σας βάλουμε έτσι λίγο και στην κουβέντα μας, ο Μάρκος είναι ο άνθρωπος που έκανε αυτή την καταπληκτική καμπάνια με πολύ γνωστές φιγούρες και πρωταγωνιστές και ήρωες από χολιγουντιανές ταινίες να κρατούν κατσούνες. Σωστά. Τι τα χελονονιτζάκια είδαμε, τι το Λεωνίδα από τους 300 είδαμε, τι από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών είδαμε, τι άλλο είδαμε, Star Wars είδαμε. Τι άλλο, έκανα διάφορα. Όλους τους μάτσο άντρες του Hollywood τους δώσαμε και από μία κριτική κατσούνα. Έψαξα να βρω ήρωες που κρατάνε όπλο. Για να στο κάνω κατσούνα αυτό. Έτσι. Αυτοί όλοι οι ήρωες είναι ήρωες των παιδικών σου χρόνων. Πώς είναι... ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Και σήμερα, ακόμα και σήμερα. Είναι Black κάποιοι Star που... Wars. Ναι, παρακολουθώ. Οπότε... Αμέσως όταν σκέφτηκα την ιδέα, ήξερα πάνω κάτω τι θα βρω και πώς θα το εφαρμόσω. Πες μου λίγο, να το πάρουμε από την αρχή το όλο πράγμα. Ναι. Τις κατσούνες ποιος τις φτιάχνει? Τις φτιάχνει ο πατέρας μου. Ο οποίος τις έφτιαχνε, είναι η επαγγελματική του ενασχόληση αυτή, το έκανε? Είναι το χόμπι του. Χόμπι. Ναι, όταν έχει ελεύθερο χρόνο... Σκαλίζει, ναι. Τώρα θα γίνει μάλλον η κανονική του δουλειά. Έχω την αίσθηση του ανθρώπου. Του άνοιξε δουλειέ με αυτά που κάνει. Εγώ τον κυνηγάω να δεν γίνει, αλλά δεν με ακούει. Τι σου λέει, δεν θέλω να χάσω το χόμπι μου? Ότι ωραία, αυτό για αυτόν είναι, φαντάζομαι, μια εκτόνωση. Είναι, ναι, να σωστά. Περνάει το χρόνο του. Είναι δύσκολο να το δει ως επάγγελμα και γενικά επειδή είναι και πιο παραδοσιακός άνθρωπος, δύσκολα θα αφήσει τη δουλειά που έχει για να ασχοληθεί με αυτό. Ωραία, άρα δεν υπήρχε μία ανάγκη επιχειρηματική να διευρύνεται τους ορίζοντες και τις πωλήσεις της κατσούνας, γιατί δεν υπήρχε αυτό σαν θέμα. Εσύ πώς αποφάσισες να κάτσεις να στήσεις μια τέτοια καμπάνια, υπήρχε η οποία έπαιξε μέσα ανάγκη, από τα social media, έτσι. Υπήρχε μία ανάγκη δημιουργικότητας, από μένα εννοώ. Ήθελες κάτι να κάνεις? Ήθελα κάτι να κάνω, απλά έψαχνα να βρω τον τρόπο που θα το κάνω. Όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι, μάλλον πριν ακόμα ξεκινήσω να ασχολούμαι με τα social media, έπρεπε να βρω έναν τρόπο να αποκτήσω αυτή την προϋπηρεσία που μου ζητούσαν στην αγορά. Σωστά. Αλλά δεν είχα κάτι. Δυστυχώς δεν είχαμε επιχείρηση οικογενειακά για να ασχοληθώ. Οπότε είχα ένα, ας το πούμε, προϊόν στα χέρια μου και άρχισα να πειραματίζομαι με αυτό. Χωρίς να περιμένω βέβαια τέτοια έκταση, τέτοια αποτελέσματα, αλλά παρόλα αυτά είχα το πάθος, την όρεξη και ασχολήθηκα. Και κάπως έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Και είχες την όρεξη να κάνεις, να μάθεις καταρχάς, από εκεί ξεκίνησε. Κάπου έπρεπε να βρεις ένα πεδίο δράσης. Σωστά, για να μάθεις. Σωστά. Στου κασίδι το κεφάλι, λοιπόν, ναι. Αποφάσισες να μάθεις πάνω στις κατσούνες, στις μαγκούρες του μπαμπά σου. Όλο αυτό το πράγμα, είχες κάποια κατάρτιση? Γιατί για να κάνεις web marketing, να δουλέψεις καμπάνιες μέσα από τα social media, λίγο πολύ όλοι έχουμε μία εικόνα, αλλά για να είναι επιτυχημένη και να αποδώσει όλη αυτή η προσπάθεια, πρέπει να γίνει με σωστά βήματα. Λοιπόν, τα είχες σπουδάσει αυτά τα πράγματα? Όταν ξεκίνησα τη σελίδα για το online, απήχα πολύ. Ναι. Είχα κάποιες γνώσεις επικοινωνίας και marketing, αλλά του παραδοσιακού, παραδοσιακού τρόπου. Σπουδαγμένο παιδί, ναι, είσαι πανεπιστημίου, ναι, ναι. Αλλά... Αυτά ήταν, ήταν κάτι καινούριο τότε που τελείωνα ήτανε εγώ, γιατί πούφου, τώρα... πρόφου μου. Σωστά. Οπότε με ιντριγκάρισαν ιδέα το online marketing τότε και λέω θα πρέπει να ασχοληθώ. Και εφόσον είχα και την γνώση, γιατί και εγώ σαν χόμπι έχω τη φωτογραφία που βοηθούσε πάρα πολύ και βοηθάει σε αυτό το κομμάτι, το ανέλαβα το λίγο... Να ναι, το ανέλαβα σφαιρικά και το πήρα όλο πάνω μου. Και να σου πω την αλήθεια... Όχι ότι δεν περίμενα τέτοια απόδοση, αλλά και ο κόσμος γύρω μου έλεγε τώρα η κατσούνα στο Facebook. Πουλάς, δίνεις, σε ρωτάει κανείς, ασχολείται κανείς. Δηλαδή στην αρχή ήταν κάτι τελείως... Δεν το περίμενε κανείς. Ναι, δεν είχε ανταπόκριση. Και σιγά σιγά...
μετά σιγά σιγά άρχισαν, άρχισαν όχι πριν από την καμπάνια, μπορώ να σας πω και πώς έγινε το μπαμ, άρχισαν να λαμβάνω τα πρώτα μηνύματα, όπου πλέον είχαν αρχίσει να με μαθαίνουν διάφοροι κτηνοτρόφοι εκτός Κρήτης, ναι. Κυρίως με βρίσκουν εκτός Κρήτης. Λοιπόν, νεαρής ηλικίας, άνθρωποι με τις ηλικίες μας, νεαρής, 30-40 άριδες, και μεγαλύτεροι, που είναι και στα social media μέσα. Και μεγαλύτεροι. Και με έχουν προσεγγίσει και νεότεροι για τους μεγαλύτερους. Δηλαδή, έχει ένα ευρύ κοινό, που ασχολείται βέβαια με την κτηνοτροφία εννοώ. Ναι. Και είναι ένα εργαλείο της δουλειάς τους. Οι άνθρωποι το χρειάζονται τόσες ώρες περπάτημα πάνω-κάτω. Mm. Απλά δεν ξέρανε τον όρο κατσούνα. Πώς το ξέρανε, μαγκούρα? Ξέρανε μπαστούνι, κριτικό μπαστούνι μου το ζητούσανε. Πολλοί μάλιστα μου το λέγανε και γκλίτσα, ναι, όπου γκλίτσα είναι κάτι διαφορετικό. Στη Βόρεια Ελλάδα το. Στη Βόρεια Ελλάδα. Και είναι έχει το... και άλλη εικόνα, έχει κατασκευάστηκε. Άλλη εικόνα και ο τρόπος χρήσης είναι διαφορετικός. Δηλαδή, ουσιαστικά η κτηνοτροφική χρήση εδώ σε εμάς, η κατσούνα βοηθάει να πιάσεις το ζώο από το λαιμό, ενώ η γκλίτσα βοηθάει να πιάσεις το ζώο από το πόδι. Εντάξει, καλώς ήρθες στον κόσμο. Εγώ θεωρούσα ότι οι κατσούνες είναι, επειδή οι βοσκοί, τουλάχιστον παλιότερα, δεν ξέρω τώρα πώς το κάνουν, διανύουν χιλιόμετρα για να πάνε το κοπάδι να βοσκήσει. Οπότε, επειδή πάνε και σε κακοτράχαλα μέρη, ήταν ένας καλός τρόπος να στηρίζονται. Βοηθάει και σε αυτό. Η βασική λειτουργία την αγνοούσα. Ωραία. Okay. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ που το μαθαίνεις αυτά. Χαίρομαι που σου έδωσα μια πληροφορία επιπλέον. Και εν ολίγης άρχισε να κινείται όλο αυτό. Ναι. Και άρχισε να μου ζητάει κόσμος κατσούνα και να με ρωτάει τι είναι αυτό. Και λόγω τώρα των σπουδών μου που ήμουν εκτός Κρήτης 5 χρόνια, καμιά φορά τύχαινε στην παρέα να λέω ότι ο πατέρας μου κάνει κατσούνες και μου λέγανε εγώ, τι είναι αυτό. Και κάπως έτσι σκέφτηκα ότι κάτι πρέπει να κάνω για να δείξω ότι υπάρχει αυτό το υλικό και να το μάθει ο κόσμος. Στον μπαμπά τα έχεις πει όλα αυτά που του ανοίγεις του ανθρώπου δουλειές, ναι. Μια στιγμή θα βρεθεί με 32 βοηθούς για να προλαβαίνει τις παραγγελίες. Ο μπαμπάς αυτή τη στιγμή με κυνηγάει. Κατσούνα ή χωρίς, γιατί κανόνισε. Όχι, μέχρι στιγμής χωρίς, αλλά ελπίζω να μην τον πουν ιδέες. Το εργαλείο το έχει στα χέρια του. Εσύ τι φαντάζεσαι από εδώ και πέρα, πώς το σκέφτεσαι όλο αυτό το πράγμα? Θα ήθελες να το δεις να γίνεται μια κανονική επιχείρηση με τους πελάτες, τους... Καλά, και τώρα έχει πελάτες τέλος πάντων, έχει κόσμο που ενδιαφέρεται να μάθει πράγματα, ίσως και να παραγγείλει κάτι, αλλά να μπει σε μια άλλη ρότα. Θα με ενδιέφερε πάρα πολύ, αλλά θα πρέπει πρώτα να συνεννοηθώ με τον πατέρα μου και να συνεργαστεί, γιατί δυστυχώς εγώ δεν γνωρίζω την τέχνη, κάτι το οποίο θέλω βέβαια να μάθω, αλλά λόγω χρόνου δεν τα έχω καταφέρει, γιατί μετά από αυτή την καμπάνια με έχουν προσεγγίσει καταστήματα, έμποροι που προμηθεύουν καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, και μου έχουν ζητήσει αρκετά τεμάχια τα οποία δεν μπορώ εγώ. Τουριστικά ήδη. Ναι. Και με παραδοσιακά προϊόντα, διάφορες κατηγορίες. Και το σημαντικότερο για μένα είναι ότι με έχουν προσεγγίσει και άτομα τα οποία φτιάχνουν κατσούνες, κατσουνοποιοί. Πράγμα που σημαίνει. Να τους προωθήσεις να μου δώσουν κατσούνες. Απλά τους εξηγώ ότι επειδή δεν είμαι επιχείρηση, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι πριν βγάλω την καμπάνια είχα κάποιους συνδυασμούς για το αν αυτό κάποιος παραδοσιακός, σαν τον πατέρα μου, σαν τους γνωστούς μου που έχω και ασχολούνται με ζώα, με κατσούνες, το θεωρούσαν προσβλητικό. Όλο γιατί αυτό. Είναι προσβλητικό? Γιατί είναι ένα πάντρεμα της παράδοσης με κάτι πολύ μοντέρνο. Ναι, δηλαδή... αλλά είναι, αυτό το μοντέρνο είναι χρηστικό. Δηλαδή είναι ένας τρόπος να προωθήσεις ένα προϊόν. Ο ιδανικός στις μέρες μας. Ναι, είναι ο ιδανικός τρόπος για μας που έχουμε μία γνώση. Είμαστε λίγο κοντά στο αντικείμενο, αλλά για κάποιους ανθρώπους... Θεωρείς το ένιχαν σαν κοροϊδία. Αυτό, ναι, σωστά. Στο κλαρί. Σωστά. Τελικά. Τελικά, αφού είδα ότι και οι ίδιοι οι παραγωγοί με προσέγγισαν, θεωρώ ότι δεν είναι προσβλητικό. Εξ αρχής το θεωρούσα ότι δεν θα το λάβουν ως προσβλητικό. Οπότε και αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ. Να κάνουμε τώρα ένα τεστ γνώσεων. Από τι ξύλο φτιάχνονται οι κατσούνες? Λοιπόν, από πρίνο φτιάχνουμε, από ροδιά φτιάχνουμε,
Ο πατέρας μου δηλαδή. Βάζω τον πληθυντικό, αλλά εντάξει. Μέσα κάποια στιγμή θα το μάθεις κι εσύ. Από αστήρακα. Η παραδοσιακή κριτική κατσούνα είναι από αμπελιτσιά, αλλά επειδή θεωρείται... Τι είναι αμπελιτσιά? Είναι είδος ξύλου, το οποίο βγαίνει μόνο στην Κρήτη και είναι προστατευμένο είδος, ναι, πλέον, οπότε δεν έχουμε τέτοιες κατσούνες που πολλοί μου ζητάνε. Mm-hmm. Προσπαθώ να τους εξασφαλίσω όμως κάτι διαφορετικό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σέβομαι και το περιβάλλον. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε μεγάλη παραγωγή. Μας νοιάζει κυρίως να μαθευτεί η έννοια, ναι, οι άνθρωποι όπου γνωρίζουν την τέχνη να τη μεταδώσουν στους νεότερους, γιατί είναι κάτι το οποίο πάει να χαθεί. Mm-hmm. Και ουσιαστικά εμένα ο σκοπός μου, και νομίζω ότι έχει αρχίσει και περνάει πλέον, είναι να δώσω διαφορετικές χρήσεις. Δηλαδή? Δηλαδή, χρήσεις για πεζοπορίες, για το κυνήγι. Είδες, ορίστε, δηλαδή, γι' αυτό το είχα. Ναι, ναι, ποιο? Ναι. Άλλους τρόπους, ώστε να μπορεί αυτό το πράγμα... Κυνήγι πιανού. Ποιο να κυνηγάω, ας πούμε. Αυτό τώρα έχει διαφορετικούς σκοπούς πάντα, έτσι. Έχει πολλές εκδοχές, η αλήθεια είναι. Οπότε ναι, και νομίζω ότι αυτό έχει πλέον αρχίσει και περνάει σιγά σιγά τον κόσμο. Γιατί με ρωτάνε πώς θα μπορούσα να τη χρησιμοποιήσω, μου λένε τι δραστηριότητες κάνουν, ναι, και αν θα τους εξυπηρετούσε. Ναι. Ναι. Και να σου πω την αλήθεια, έχω αρχίσει και εγώ την πεζοπορία. Και γιατί πήγα εξυπηρετεί. Για να δω αν με εξυπηρετεί και τελικά είδα ότι και με εξυπηρετεί και ό,τι μ' αρέσει. Αυτά. Και συνεχίζω και πηγαίνω. Σε βλέπω να μεταλλάσσεσαι μέσα στα επόμενα χρόνια. Όσο δοκιμάζεις πράγματα, ναι, ναι, άλλος άνθρωπος θα γίνεσαι. Καλό αυτό, δεν προφανόμαστε στις αλλαγές. Ναι. Και δεν μου λες τώρα, γιατί λέμε ότι είναι τέχνη το να κατασκευαστεί μία κατσούνα, μία μαγκούρα. Είναι, θα πεις ένα κομμάτι ξύλο. Πελέκησε το λίγο, δώσ' το σχήμα που σε βοηθάει και περπάτα. Ναι. Είναι απλά αυτό, είναι δεν μόνο είναι αυτό. Θέλει αρκετή υπομονή για να φτιαχτεί μια κατσούνα, γιατί είναι χρονοβόρα διαδικασία. Βέβαια δεν γίνεται ποτέ μία-μία, γίνονται μαζικά. Ναι. Γιατί πρέπει ουσιαστικά να κοπεί το ξύλο, να βραχεί έτσι ώστε να μαλακώσει, mm-hmm, να ψηθεί για να γίνει ακόμα πιο μαλακό, έτσι ώστε να γυρίσεις και να δώσεις αυτή την κούρμπα. Ναι, από εκεί και πέρα δεν... Μετά υπάρχει το καθάρισμα για να μην γδάρει το χέρι. Είναι μια διαδικασία που θέλει υπομονή. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, γιατί για να μαλακώσει το ξύλο θα πρέπει να μείνει 2-3 μέρες στο νερό. Για να στεγνώσει μετά, αφού έχει γίνει κούρμπα, θα θέλει καμιά δεκαπενταριά και ίσως και παραπάνω μέρες. Οπότε... Έχει διαδικασία έχει γενικότερα. Διαδικασία, έχει, ναι. Όλο αυτό προϋποθέτει και πάρα πολύ χρόνο. Ο μπαμπάς από πού το έμαθε να το κάνει? Από... παραδοσιακούς ανθρώπους στο χωριό. Του ναι, άρεσε προφανώς, ναι, του άρεσε. Τον έλκυε. Και η αλήθεια είναι ότι με την κρίση που υπάρχει και που έχει επηρεάσει την οικοδομή... ασχολείται με την οικοδομή. Ναι, νομίζω το είπα στην αρχή, αν δεν το είπα, ναι, ασχολείται με την οικοδομή. Του έδωσε περισσότερο χρόνο να ασχοληθεί με αυτό και να το προχωρήσει και να σκαλίσει λίγο, να δώσει πώς κεφάλι. Πώς φαίνεται όλο αυτό? Γιατί εσύ λες τώρα, χαριτολογώντας, ότι θα σε πάρει το κυνήγι σε λίγο, ναι, με όλες αυτές τις δουλειές που του ανοίγεις. Αλλά πραγματικά, πώς του φαίνεται όλη αυτή η προοπτική? Χαίρεται πάρα πολύ για όλο αυτό που έχει γίνει, αλλά δεν μπορεί να το πιστέψει. Τι είναι, δεν μπορεί να το πιστέψει? Δεν μπορεί να το πιστέψει. Νομίζω ότι απλά εγώ τις παίρνω τις κατσούνες και τις εξαφανίζω. Και θα δω τι γίνεται. Ναι. Δεν μπορεί να φανταστεί, δεν μπορεί να καταλάβει ότι ο τύπος έχει μιλήσει για τις κατσούνες τα του. Τα δημοσιεύματα του τα έδειξε. Τα δημοσιεύματα, ναι, φυσικά. Βέβαια μου γκρινιάζει γιατί δεν τον δείχνουν πουθενά. Και λέω τι να κάνω, τι εμείς να εδώ κάνω. Εδώ κάνουμε ειδικό αφιέρωμα πρώτον για τον μπαμπά και κατ' επέκταση ελπίζω για το γιο. Ναι, ήταν το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε, αν θα μπορούσε να είναι και ο μπαμπάς, ναι, ναι, εδώ. Ο μπαμπάς σου έχει ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, είναι κοφάλαλος. Σωστά. Οπότε δεν θα μπορούσε να παραστεί σε μία τηλεοπτική κουβέντα. Την νοηματική δεν την κατέχω, άρα δεν θα ήμουν αντάξια συνομιλητής του. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να το συναντήσω στο χώρο εργασίας του, εκεί που δημιουργεί όλα αυτά που δημιουργεί. Θα και μπορούσαμε να μου πει τι παιδί είσαι εσύ. Θα μπορούσαμε να κάνουμε, η αλήθεια είναι, ένα βιντεάκι. Βεβαίως. Να δείξουμε. Θα τον ερωτήσουμε τον άνθρωπο, γιατί θέλω πίσω την πλάτη του τα κάνεις το τελευταίο διάστημα. Και του τα πασάρεις μετά, μπαμπά. Ορίστε. Κοίταξε, νομίζω ότι λίγο έχει γλυκαθεί, οπότε άμα του πω ότι θα βγει στην τηλεόραση,
νομίζω θα του αρέσει σαν ιδέα. Να δούμε, να το δρομολογήσουμε. Να μην βλέπει μόνο το γιο του. Δηλαδή, κρίμα είναι. Όλη τη δουλειά αυτό την κάνει. Μα τι λέει για όλα αυτά. Η μαμά το χαίρεται και καμαρώνει. Καμαρώνει ουσιαστικά μια διπλή επιτυχία που είναι το πρώτο πράγμα οι κατσούνες που φτιάχνει ο μπαμπάς και άντρας της και το επικοινωνιακό κομμάτι που έχει αναλάβει ο γιος της. Απλά πιάσανε και οι σπουδές τόπο. Πιάσανε και οι σπουδές που και όλη αυτή η ανησυχία που είχε. Μέχρι και το τελευταίο εξάμηνο στις σπουδές μου, μου λέει: άμα δεν σ' αρέσει, παιδί μου, κατέβα. Δεν πειράζει τόσο πολύ. Δεν πειράζει εκεί πάνω. Γιατί ήθελε να γυρίσω πίσω. Όχι, εντάξει, τα κατάφερες και μάλιστα εντάξει, βρήκες μόνο στο δρόμο σου. Δεν έμεινε στο πτυχίο σου. Το εξέλιξες πάρα πολύ όλο αυτό. Προσπαθώ και προσπαθώ να μην μένω στάσιμος, να εξελίσσομαι, να βοηθάω όπου μπορώ. Και πολύ καλά κάνεις. Εύχομαι οι κατσούνες σου όχι μόνο μέσω μοντάζ να ταξιδεύουν στο Hollywood, αλλά να τις δούμε και σε πραγματικές συνθήκες να τις ανακαλύψουν οι κύριοι εκεί, να κάνουν καριέρα. Έχουν φύγει προς τα έξω. Τι εννοείς? Έχω στείλει Γερμανία. Σε κάποιο διάσημο. Όχι σε διάσημο, ακόμα δηλαδή. Αλλά έχω στείλει Γερμανία, έχω στείλει Αμερική και Αγγλία. Έλληνες στη ζήτησα. Έλληνες. Έλληνες θέλανε κάτι με πατρίδα. Με βρήκαν διαδικτυακά. Και... Σου είπαν πώς θα τις χρησιμοποιήσουν, τις θέλουν διακοσμητικές, τις θέλουν διακοσμηπορία. Συνήθως όταν ρωτώ, επειδή ο κόσμος ντρέπεται να μου πει ότι τη θέλει για διακοσμητική, μου λένε όλοι ότι θα τη χρησιμοποιήσουν, αλλά δεν είμαι σίγουρος για όλους. Αν υποθεί κάτι περίεργο, πες μου, σε παρακαλώ, θα θέλω να το μάθω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι έτσι δημιουργικός πάντα. Και να είναι όλοι όσο μπορούν να είναι δημιουργικοί. Ετοιμάζεις άλλη καμπάνια? Ετοιμάζω άλλα πράγματα, όχι καμπάνια αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό ακόμα τρέχει. Σωστά, αυτό έχει κάνει καριέρα από μόνο του. Αυτό ακόμα τρέχει, δηλαδή μου έχει φέρει, μέχρι και πολιτικοί με έχουν προσεγγίσει. Για μέσω αυτοπροστασίας προφανώς πολιτική, Όχι. Γιατί είναι δύσκολες μέρες να είσαι βουλευτής, θέλω να σου πω. Τότε θα πρέπει να με προσεγγίσει το προσωπικό τους. Θα μου πεις μετά που θα κλείσουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ και πάλι, να είσαι καλά. Καλά, εγώ ευχαριστώ. Εμείς διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Ματούλα Βασιλάκη. Ανοίγουμε το φάκελο ψυχολογία και τώρα που είναι καλοκαίρι και είναι λίγο ζέστη και είναι ωραία η διάθεσή μας, ελάτε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τη σχέση μας που μπορεί να έχει βάλει τόση, να έχει κουραστεί και αυτή και να θέλει είτε το διάλειμμα της είτε την αναθέρμανσή της. Σε λίγο κοντά σας.